Εκείνο που μας προβλημάτισε με τον Κωνσταντίνο Αρβενιτάκη, το σκηνοθέτη μας, ήταν το τι σημαίνει στρίγκλα σήμερα. Αυτό που προσπαθήσαμε να βρούμε είναι το αντίστοιχό της στο σήμερα. Μια γυναίκα η οποία δεν είναι στρίγκλα, που είναι ένας όρος που συχνά τον δίνουν οι άντρες στις γυναίκες. Είναι απλώς μια γυναίκα η οποία απειλεί τους άντρες, τους φοβίζει, γιατί είναι μια γυναίκα πάρα πολύ δυναμική, πολύ ανεξάρτητη, πανέξυπνη, που το μόνο που ζητά είναι να μπορεί το δικαίωμα να ορίζει η ίδια τη μοίρα της. Φυσικά όλοι έχουμε ανάγκη τον έρωτα και η Κατερίνα όταν συναντά αυτόν τον άντρα, τον Πετρούκιο, τότε μόνο πραγματικά αποφασίζει να πει το ναι σε αυτό το γάμο. Γιατί ο Πετρούκιο είναι ένας άντρας ο οποίος είναι αντάξιός της. Και αυτό είναι που της δείχνει σαν σε καθρέφτη, ας πούμε, πώς είναι το να είναι κανείς τόσο επιθετικός, να φέρεται τόσο άσχημα στους άλλους. Και σιγά σιγά μέσα από τα παιχνίδια και τις μικρές μάχες εξουσίας που συμβαίνουν ανάμεσά τους, τελικά ο έρωτας είναι αυτός που τους κάνει και τους δύο σαν να είναι η μοναδική ελπίδα διαφυγής και σωτηρίας από μια κοινωνία βαθιά συντηρητική. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν η στρίγκλα μας μέσα εισαγωγικά δεν ημερώνεται, αλλά απελευθερώνεται. Γενικά φοβάμαι και φοβόμουν πολύ περισσότερο την κωμωδία ως είδος, δεδομένου ότι και ως ηθοποιός και ως ιδιοσυγγραφία είμαι περισσότερο ηθοποιός δραματικών ρόλων. Όταν όμως μου έγινε η πρόταση από τον κύριο Χουβαρτά, σκέφτηκα γιατί όχι. Θα ήταν μια πρόκληση για μένα και ένα ευχάριστο διάλειμμα ίσως από όλους αυτούς τους ρόλους εντάσεων. Με τον Κωνσταντίνο Αρβενιτάκη ήταν η δεύτερη φορά που δουλέψαμε. Η πρώτη μας συνεργασία ήταν στο ένα καινούργιο κόκκινο του Χάουαρντ Μπάρκερ το 2001. Σαν έργο πολύ διαφορετικό βέβαια τότε. Και εδώ η διαδικασία ήταν κάπως διαφορετική σε σχέση με εκείνη τη φορά. Ο Κωνσταντίνος έχει ένα σύστημα το οποίο βασίζεται πάρα πολύ στους αυτοσχεδιασμούς των ηθοποιών. Θέλει δηλαδή τα πράγματα να προκύπτουν στην πρόβα. Και θέτοντας εκείνος τα ερωτήματα, αφήνει τους ηθοποιούς να αυτοσχεδιάσουν και να προτείνουν πράγματα, από τα οποία βεβαίως πολλά απορρίπτει, άλλα τα κρατάει. Και σιγά σιγά χτίζει την παράσταση, έχοντας βεβαίως από την αρχή κατά νου την βασική ιδέα, το στόχο, το προς τα που κατευθυνόμαστε. Με τον Άκη Σακελάρη ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαμε θεατρικά. Είχαμε συνεργαστεί μόνο στην τηλεόραση, μία φορά στο παρελθόν. Και βεβαίως ήταν πραγματικά απελευθερωτική αυτή η εμπειρία, δεδομένου ότι είμαστε πολύ διαφορετικοί ως ηθοποιοί. Ο Άκης είναι πολύ πιο χύμα, να το πω έτσι. Είναι πολύ περισσότερο κωμικός από ότι εγώ, τον αφορά κιόλας, σκέφτεται την κωμωδία περισσότερο. Εγώ είμαι λίγο πιο συντηρητική, ας πούμε, στο ψάξιμο του ρόλου, λίγο πιο μεθοδική, προχωράω έτσι αργά και με ενδιαφέρει πολύ η λεπτομέρεια. Νομίζω λοιπόν ότι ως διαφορετικές προσωπικότητες λιγάκι αλληλοσυμπληρώσαμε ο ένας τον άλλον, πήραμε ο ένας από τον άλλον. Και ελπίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα έχει μια καλή χημεία, αν μη τι άλλο, ανάμεσά μας. Τα πράγματα στην τέχνη ποτέ δεν έχουν μία και μοναδική ανταπόκριση, στάση από το κοινό. Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Υπάρχει ένα μέρος του κοινού το οποίο διασκεδάζει πάρα πολύ, δηλαδή ακούς το γέλιο του και αυτό πραγματικά σου δημιουργεί ένα αίσθημα εφορίας. Για μένα είναι ένα πρωτόγνωρο συνέστημα το να προκαλείς το γέλιο στο θεατή. Και βεβαίως κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι πολύ πιο επιφυλακτικοί, είναι λίγο στην αρχή τα πράγματα ακόμα, δεδομένου ότι ιδίως η κωμωδία βρίσκεται το στίγμα της πραγματικά με το κοινό. Εκεί ολοκληρώνονται τα πράγματα περισσότερο.
Ποτέ δεν με αφορά η τέχνη του θεάτρου σε επίπεδο απλά και μόνο προσωπικό, ατομικό. Δεδομένου ότι η τέχνη του θεάτρου είναι καθαρά συλλογική, συνολική, τέχνη συνόλου. Επομένως, αυτό που περισσότερο με αφορά πάντα είναι το να συμμετέχω σε μία πολύ καλή παράσταση, παρά το να διακρίνομαι προσωπικά σε μία παράσταση μέτρια. Θα ήθελα να ξανακάνω κωμωδία, γιατί ναι, είναι μία πρωτόγνωρη εμπειρία και απελευθερωτική. Και νομίζω ότι δίνει στον ηθοποιό την ευκαιρία του να λυτρωθεί, να απελευθερωθεί πάνω στη σκηνή, να είναι πιο άμεσος ίσως απέναντι στα πράγματα. Σίγουρα περνάει καλύτερα.